Η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κυρία Δήμου Σταυρούλα. Η πρώην Δήμαρχη Αναστάσιος Μουστακάτος και κύριος Τάκης Παπανίκας. Ο πρώην Δήμαρχος Άνω Λιωσίων, κύριος Ευάγγελος Χριστοφυλάκης. Παρίστανε νυν και πρώην Δημοτική και Νομαρχιακή Σύμβουλη. Επίσης, με συγχωρείτε, είναι μαζί μας και ο Δήμαρχος Πυλής, ο κύριος Δημήτρης Μπουραΐνης. Ορκίστηκε και σήμερα, συγχαρητήρια. Επίσης, έχουμε εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας. Ο διευθυντής της δεύτερης υποδιεύθυνσης Δυτικής Αττικής, κύριος Δημήτριος Φρουζάκης. Και ο υποδιευθυντής σχολής αξιωματικών. Επίσης, έχουμε εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εκπροσώπους δημόσιων υπηρεσιών των Αχαρνών. Εκπρόσωποι των πολιτιστικών και εξοραϊστικών και αθλητικών συλλόγων της πόλης μας, καθώς και ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων των Αχαρνών. Τέλος, μαζί μας είναι εκπρόσωποι τύπου. Παρακαλούμε λοιπόν τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίου, Αχαρνών και Μετροπόλεως, κύριο Αθηναγόρα, και τους σεβαστούς ιερείς της πόλης μας να προσέλθουν για την έναρξη της τελετής ορτομοσίας. Επίσης μαζί μας είναι η πρώην πρόεδρε Δημοτικών Συμβουλίων, κύριος Κατσανδρής Δημήτριος, ο κύριος Παπαδήμας Μιχάλης Ιωάννης και ο κύριος Νικολακάκος Μιχαήλ. Και επίσης ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου των Δήμων Αχαρνών, του Δήμου Αχαρνών. Παρακαλούμε τον νέο Δήμαρχο Αχαρνών, κύριο Σωτήρη Τούριο, και τον Δημοτικό Συμβούλιο να προσέλθουν για την ορκομοσία. Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών για την πόλη μας, Κόντα Αριστή Χρύσανθος, Λαζάρου Βασίλειος, Βρετός Μιχάλης, Βρετός Πυρίδων, Θανόπουλου Ιωάννα, Κατσανδρής Ιωάννης, Κουζιάννης Νικόλαος, Ντούρος Παναγιώτης, Βράχο Αναστασία, Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Ρούσος Κωνσταντίνος, Μίχας Ιωάννης, Φυτάς Αθανάσιος, Κίκας Παναγιώτης, Καραλαβίδης Θεόδωρος, Χριστοπούλου Σοφία, Σαββίδης Κωνσταντίνος, Κάλε Αρής Ιωάννης, Κορνιλάκης Παναγιώτης, Σαββίδη Κυριακή, Χρονόπουλος Κωνσταντίνος, Κοριανόπουλος Κωνσταντίνος, συγγνώμη, Πέτακος Γιώργιος, Παντελιά Ευαγγελία, Ελευθεράγου Έλενα, Κοπαλά Σταύρος. Για την παράταξη Παναρχιακή Ακεδημονική Κίνηση Πολιτών, Φωτιάδης Παναγιώτης, Θεοδωρίδης Μανθαίος, Σαββίδης Πυρίδων, Χαριτίδη Μαρία. Για την παράταξη Αχαρνέ Ενεργοί Πολίτες, Κασαβός Ιωάννης, Ελευθεριάδης Τηλιανός, Πολυμελέας Παναγιώτης. Για την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Αχαρνών, Τοπαλιανίδης Βασίλειος, Αγγελόπουλου Παναγιώτα, Τραβασάρος Αθανάσιος.
για την παράταξη Νέα Δύναμη Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Γρηγοριάδης Εστάθιος, Ελευθεριάδης Παντελής. Για την παράταξη Ενωτική Κίνηση Αχαρνών, Σπύρος Κρυφτός, Κίκας Χρήστος. Για την παράταξη Όραμα και Ελπίδα για τις Αχανές, Οικονόμου Ευθύμιος. Για τη Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών, τοπική σύμβουλη. Για την πόλη μας, Δέντες Κωνσταντίνος, Κατάρα Ελένη, Κωνσταντινίδη Σταύρος, Μάτζου Ελευθερία, Νίκας Ιωάννης, Παπανίκας Ευάγγελος, Πετρίδης Γεώργιος, Σταματοπούλου Χαρούλα, Ψηλάκου Σοφία. Για την Παναρχαϊκή Ακυβεμόνιστη Κίνηση Αθανών, Τόκα Έθη, Τσεκούρα Οικονόμου Ευγενία. Για τους Αχαρνέ Ενεργοί Πολίτες, Ευταξία Γεωργία. Για τη Λαϊκή Συσπήρωση Δημοχαρνών, Καλανός Ιωάννης. Για τη Νέα Δύναμη, Ναυροζήτης Παναγιώτης. Για την Ενωτική Κίνηση Αχαρνών, Χασάνης Νικόλαος. Για τη Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων, τοπική σύμβουλη. Για την πόλη μας, Βασιλιάζη Σάβας, Βράτιμος Αθανάσιος, Συνταβελώνη Αγγελική. Για την Παναρχαϊκή Αντιδαιμόνευτη Κίνηση Αχαρνών, Καΐλα Δέσποινα. Αχαρνέ Ενεργοί Πολίτες, Μάρης Νικόλαος. Παρακαλούμε το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίου, Αχαρνών και Πετροπόλεως, κύριο Αθηνακόρα, και τους σεβαστούς ιερείς της πόλης μας να κάνουν την έναρξη της τελετής. Μια αποστήσεις το ελαιός αθλών, αλλά τεχαστών ηγεσίες εγγύρει κυβέρνησον και ζωή δημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και Υιό και Υιό και Υιό και Υιό και Υιό Παναγία Θεότο και Παρθένε, το χειρόν τα κατεύθυνον, στάκτον κύριο τον ύμνο. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη μον Αθηναγόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εξωδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν. Αρχής και εξουσίας εν το κράτη μόν κι υπέρ του βοδοθήνε αυτάς εν της υπέρ του ευσεβούς λαού έγκης αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Της Παναγίας ακράων υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόν του και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίου μνημονεύσαν σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σ' είπες αδόξα τιμή και προστήνεις του Πατρού και του Υιού, το Αγίο Πνεύμα την ίδιαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, δίκαστης ευσεβέσει κατ' εναντίον των ρουμενός, και τόσο φυλάτων δια τους σταυρούς σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε. Κύριε ο Θεός ημών, τους ζούλους του τούτου σου σε ευδόξα στη άφτα ενδύσασε την αξία και τη διακονία του άρχην του λαού αναλαβήν ευλόγησον και εις πάντα έργων αγαθών και σε ευάρεστον καθοδήγησον. Δίδαξον αυτούς δοκιμάζει τι το θέλημά σου το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον, ένεσον αυτούς την εξύψους δύναμη, φρούρισον αυτούς υπό τη σκέπη των περίπων σου, χάρισε αυτή η ειδική την πολιτεία και καταξίωσον αυτούς εν καιρό και καταξίωσον αυτούς καλών έργων προείσαστε και τα ευαρεστάσει διαπαντός πάτη. Το Δήμον εν σοφροσύνη και ειρήνη διάγειν ευδόξουν, πάσα αυτονίαν των απογείς αγαθών ημίν δωρούμενος, ή να κατ' θέλημά σου πάντες πολιτευόμενοι, τείχομεν των αιωνίων αγαθών. Thank you.
ότι σου το κράτος και σου εστί η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Θεός, ελπίσιμο δόξα, σε Χριστός, ελθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, παραπάνω και πανωμό, Αγίος ο Μητρός, και πάντο με γίνε λύση και σώσει εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίες ο Χριστός, Θεός, ελθινός Θεός, ημών, Κύριος Θεός, ελθινός Θεός. Ορκίζομαι, να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Συγχαρητήρια, κύριε. Εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Παράταξης και της Λαϊκής Συσπήρωσης και οι τοπικοί σύμβουλοι δηλώνουμε στη τιμή και στη συνείδησή μας να είμαστε πιστοί στην πατρίδα, να υπακούμε στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνουμε τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μας. Επίσης εμείς δηλώνουμε πρόσθετα ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα του αχαρναϊκού λαού και όλου του εργαζόμενου. Επίσης μαζί μας σήμερα βρίσκεται ο Διευθυντής Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ο Ταξίαρχος Βενάρδος Ευάγγελος. Πίσω με τον Κώστα, επειδή ήρθα την ώρα που αρχίσαμε, κάθισα εδώ πέρα για να τη δω μπροστά μου. Δεν σε είδα, πού εδώ θα πέρασες. Από εδώ πέρασα, δεν σας είδα ούτε γιατί σε είδα εγώ. Ο Κωστάκης με τον Δημήτρη πίσω. Τελευταία, από αυτή την πλευρά, μέχρι. Ο Μητροπολίτης Ηλίου, Αγανών και Πετροπόλεως, ο κύριος Αθηναγόρας, θα μας μιλήσει. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, νομίζω ότι με την αποσυντή τελετή ορκομοσία και την δήλωσή σας, βρίσκεστε μπροστά στις αρχές της καινούργιας χρονιάς, έτοιμοι για να μπορέσατε να πραγματοποιήσετε το έργο για το οποίο ο αχαρναϊκός λαός σας εψήφισε. Και πιστεύω ότι όλοι σας έχετε και τη διάκριση και τη δύναμη και τη διάθεση να αξιοποιήσετε τα ταλέντα που έχει ο καθένας από εσάς, κύριε Δήμαρχε και οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
για το καλό του αχαρναϊκού λαού, του Καλλικρατικού Δήμου βέβαια, γιατί αυξήθηκαν τα πράγματα τώρα. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να μπορέσουμε εσείς ως Δημοτική Αρχή και εμείς από την πλευρά της Εκκλησίας, και δηλώνω αυτή τη στιγμή ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας για κάθε έργο και για κάθε πράξη, για κάθε γεγονός και για οτιδήποτε θα συμβάλλει στην ανύψωση και του επίπεδου και της καλύτερας χρήσης του χώρου όπου κατοικεί ο αχαρναϊκός λαός από τα αρχαία χρόνια. Εύχομαι για άλλη μια φορά καλή επιτυχία στο έργο σας και το πιστεύω, γιατί όλοι είστε άξιοι και βέβαια ο λαός ήταν εκείνος που σας επέλεξε, ήξερε ποιους επιλέγει. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και κάθε ευλογία και δύναμη στο έργο σας. Ένα σύντομο χαιρετισμό από τον νέο Δήμαρχο, κύριο Σωτήρη Ντούρο. Σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους όλων των συνεργατών μου, των συναδέλφων στο Δημοτικό και στο Τοπικό Συμβούλιο, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία στο επίσημο ξεκίνημα της νέας δημαρχιακής περίοδου. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα, γιατί μας θυμίζετε ότι στον μακρύ και ανηφορικό δρόμο στον οποίο μπαίνουμε έχουμε συνοδοιπόρους. Με την παρουσία σας εδώ μας ενδυναμώνετε, γιατί πιστέψτε με, κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί πόση δύναμη χρειαζόμαστε όλοι μας για να αλλάξει η πορεία αυτού του τόπου. Για όλους εμάς η στιγμή αυτή είναι σημαντική, γιατί καλούμαστε να δώσουμε όρκο ευθύνης και βαθιάς συνέστησης του δύσκολου έργου που αναλαμβάνουμε. Θέλουμε όμως αυτή η στιγμή να χαραχτεί ως σημαντική και στη συνείδηση των δημοτών μας, όχι μόνο εκείνων που μας εμπιστεύτηκαν, αλλά ολόκληρου του αχαρναϊκού λαού. Γιατί στο πρόσωπό μου και στους συνεργάτες μου έχουν επενδύσει προσδοκίες και εναποθέσει ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο. Η σημερινή μέρα όμως είναι εκτός των άλλων και ιστορική. Επίσημα σήμερα υποδεχόμαστε στον ενιαίο Δήμο Αχαρνών τους Τρακομακεδόνες, ένα κομμάτι του τόπου μας που πάντα ήταν στην καρδιά μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μακάρι να είχαμε μαζί μας ένα μαγικό ραβδί. Δυστυχώς το ξέρετε ότι δεν υπάρχει. Αντίθετα, υπάρχουν πολλά και μεγάλα προβλήματα, των οποίων η ένταση και η έκταση όλες αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε εγκατεστημένοι στο Δήμο προετοιμάζοντας την ανάγκη των καθηκόντων μας γίνεται όλο και πιο εμφανής. Ωστόσο, δικαιολογίες για να σας διαψεύσουμε δεν υπάρχουν. Η θητεία που καλούμαστε να υπηρετήσουμε έχει μόλις 3,5 χρόνια διάρκεια. Είναι λίγος χρόνος για να γίνουν ορατές μεγάλες αλλαγές. Είναι όμως πολύς χρόνος για να βάλουμε βάσεις για να αλλάξουμε την κατηφορική πορεία του Δήμου Αχαρνών. Μπορώ με πίστη και ελπίδα να σας διαβεβαιώσω ότι μαζί με τους συνεργάτες μου θα καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την πόλη που οραματιζόμαστε, για να κάνουμε το Δήμο Αχαρνών μια πόλη για να τη ζούμε. Από τη Δευτέρα, την επομένη της 14ης Νοεμβρίου,
όπου εσείς μας αναθέσετε αυτό το δύσκολο έργο, είμαστε εδώ καθημερινά, εργαζόμενοι με κέφι και όρεξη, αλλά προπάτων με αληθινή αγάπη για αυτόν τον τόπο. Ένα τόπο ο οποίος και την ιστορική του φυσιογνωμία έχασε, αλλά και αρνητικό πρότυπο έγινε στην κοινή γνώμη. Στη μάχη που θα δώσουμε, είμαστε συστατευμένοι όλοι όσοι εξελέγησαν, αλλά και όσοι δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Άλλωστε, το έχω πει πολλές φορές, σε αυτόν τον τόπο δεν περισσεύει κανείς. Ούτε από εμάς, ούτε από τις υπόλοιπες παρατάξεις που θα απαρτίζουν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ούτε και από όλους εσάς. Οι απαιτήσεις της νέας διοικητικής δομής του Καλλικράτη είναι πολύ μεγαλύτερες και εν πωλής είναι ακόμα ασαφείς. Καλούμαστε να διαχειριστούμε πολλά περισσότερα ζητήματα με πενιχρές οικονομικές δυνατότητες. Γι' αυτό δεν μπορούμε παρά να είμαστε καθημερινά διεκδικητικοί προς την πολιτεία, αλλά και προς κάθε φορέα ο οποίος σήμερα στηρίζεται στις πλάτες των αγαρνών χωρίς να ανταποδίδει το ελάχιστο. Θα επαναλάβω κάτι το οποίο μου έχει γίνει βαθιά πίστη. Η βοήθεια και η συνδρομή όλων είναι παραπάνω από απαραίτητη. Ζητούμε από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης τη σκληρή κριτική αλλά δίκαιη και επικοδομητική. Το μέλλον της πόλης κρίνεται και στηρίζεται και στην αντιπολίτευση. Ζητούμε την επίσης σκληρή κριτική από το τοπικό τύπο, αλλά δίκαιη κριτική, γιατί ο τοπικός τύπος είναι ο διάβλος επικοινωνίας με το Δημότη και πρέπει να συμβάλλει στην πραγματική και σφαιρική ενημέρωση του πολίτη. Ζητούμε τη συμβολή του απλού Δημότη και να ξέρει ότι θα δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε ο Δημότης να ξέρει πόσο μπορεί να είναι χρήσιμος και πόσο μπορεί να συμβάλλει με προτάσεις στο αύριο της πόλης. Να ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή θα βρίσκει τις δημοτικές υπηρεσίες στο πλευρό του για να τον στηρίξουν. Με δύο λόγια μόνο θέλω να σας ενημερώσω για τις έως σήμερα δραστηριότητές μας. Όπως γνωρίζετε, πολύ γρήγορα μετά τις εκλογές καθορίστηκαν οι θέσεις και οι υπεύθυνοι ανά τομέα Δημοτική Σύμβουλη. Συνεπώς, για εμάς έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό η ενημέρωση από τις υπηρεσίες αλλά και ο καθορισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τον καθορισμό των στόχων βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο νυν Δήμαρχος κ. Φωτιάδης, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως, μας παραχώρησε γραφείο και γραμματιακή υποστήριξη και έτσι ήταν πιο εύκολη η επικοινωνία. Έχουμε έρθει σε επαφή με τις υπηρεσίες του Δήμου αλλά και με εξωτερικούς φορείς ώστε να δρομολογήσουμε τις εξελίξεις γύρω από τα διάφορα ζητήματα αλλά και να αποκτήσουμε πραγματική γνώση για τη σημερινή κατάσταση του Δήμου. Το προεκλογικό μας πρόγραμμα πρέπει να μπει σε τροχιά υλοποίησης καθώς όσα είπαμε και για αυτά που μας ψηφίσατε δεν είναι γράμματα κενά περιεχομένου. Κλείνοντας, θέλω να σας πω και να σας απευθύνω τις θερμότερες ευχές για υγεία και δύναμη και τα δύο θα τα χρειαστούμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και όλα γύρω μας φαντάζουν αρνητικά. Ως Νέα Δημοτική Αρχή Αχαρνών και Θρακομακεδών σας καλούμε μαζί στη μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε ώστε στο τέλος της πορείας να γίνουμε όλοι μέτοχοι της χαράς και της ικανοποίησης ότι ο καθένας μας έβαλε το δικό του πετραδάκι για να αλλάξει η πόλη μας.
και θα αλλάξει. Να είστε βέβαιοι. Χρόνια πολλά. Παρακαλώ πολύ οι καινούργοι δημοτικοί σύμβουλοι και ο δήμαρχος να προσέλθουν για υπογραφή. Στο τραπέζι. Καζανδρής Ιωάννης.